και κύριοι, καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Τρίτη σήμερα, 5 Νοεμβρίου, παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη θα βρισκόμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11. Όπως είπαμε και πριν, Τρίτη σήμερα, ο καιρός Κυριακή φαίνεται να είναι καλύτερος από τις άλλες μέρες. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή κυμαίνεται. 19 βαθμούς Κελσίου. Στους 19 βαθμούς Κελσίου ανεβαίνει η θερμοκρασία. Να ήταν εδώ η Έλενα. Καιρός είναι να ανέβει. Μάλλον όχι να ανέβει, να κατέβει η θερμοκρασία. Γιατί, σ' αρέσει το κρυό? Όχι, αλλά είναι καιρός νομίζω. Μπήκε ο Νοέμβρης και ακόμα ο καιρός είναι πολύ ζεστός, θα έλεγα. Είναι, για Νοέμβρη μήνα είναι πάρα πολύ ζεστός. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Σε λίγο θα θυμίσουμε και τους τρόπους επικοινωνίας, να μας τους πει εδώ η Κυριακή. Και να ξεκινήσουμε με τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα. Το 1605 η συνωμοσία της Πυρίτιδας, οι καθολικοί προσπαθούν να ανατινάξουν το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Το σχέδιο αποκαλύπτεται και ο αρχηγός τους Guy Fawkes απαγχωνίζεται. Το 1815 η Αγγλία και η Ρωσία υπογράφουν στο Παρίσι ειδική συνθήκη, σύμφωνα με την οποία τα Επτάνησα τίθενται υπό την προστασία της Αγγλίας με την ονομασία Ηνωμένε Πολιτείε των Ιόνιων Νησών. Και πάμε να δούμε τις σημαντικότερες γεννήσεις σαν σήμερα. Το 1936 ο Μιχάλης Δερτούζος, γκουρού της πληροφορικής, καθηγητής στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασαχουσέτης και διευθυντής του Εργαστηρίου Ερευνών της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. Το 1945 η Αλέκα Παπαρίγα, Ελληνίδα πολιτικός, Γενική Γραμματέας του ΚΚΕ. Έχει γενέθλια λοιπόν η κυρία Παπαρίγα σήμερα. Χρόνια σας πολλά, κυρία Παπαρίγα. Και το 1978 ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, ο οποίος είναι τραγουδιστής και σκηνοθέτης. Χρόνια πολλά λοιπόν και στον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και πάμε να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά και στους θανάτους που ποιοι απεβίωσαν σαν σήμερα. Το 1977 ο Ρενέ Γκοσινί, Γάλλος κομίστας, συνδημιουργός του Αστερίξ. Το 1979 ο Κώστας Κοντζιάς, λογοτέχνης και εκπρόσωπος του σοσιαλιστικού ρεαλισμού από την ελληνική λογοτεχνία. Είδαμε τις σημαντικότερες γεννήσεις και τους θανάτους που έχουν συμβεί Κυριακή σαν σήμερα. Και πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε μια ματιά στις πολιτικές και αθλητικές εφημερίδες σήμερα. Και ξεκινάμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Όλη η λίστα με τις 27.948 προσλήψεις. Τι προβλέπει η προκήρυξη του ΑΕΔ για την απασχόληση ανέργων με 5 μήνες συμβάσεις σε ΟΤΑ, Μητρόπολης και ασφαλιστικά ταμεία και δικαιοσύνη. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση και ποιες οι ειδικότητες που ζητούνται. Και να πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα των συντακτών. Ξαναβάζουν χέρι στις συντάξεις. Σχεδιάζουν μείωση κατά μέσο όρο 5%. Κυβέρνηση έχει έτοιμο σχέδιο για νέες περικοπές. Στην εφημερίδα Καθημερινή, στη διαπραγμάτευση με όπλο τα έσοδα. Ανέκαμψαν τον Οκτώβριο, ο κύριος Σαμαράς αποκλείει τη λήψη οριζόντιων μέτρων. Τα Τύρανα έθεσαν και πάλι ζήτημα περιουσιών των Τσάμιδων. Επιτυχές το τεστ Κυριακή ανοιχτά. Αυξημένη 300% η επισκεψιμότητα στα μαγαζιά και έως 100% ο τζίρος σε σχέση με πέρσι. Στην εφημερίδα Το Έθνος. Οι 28.000 θέσεις εργασίας με 5 μήνες συμβάσεις. Η προκήρυξη για ανέργους πτυχιούχους και αποφύτους λυκείου σε 164 ειδικότητες. Καρέ, καρέ, η στιγμή της δολοφονίας. Αυτόπτης μάρτυρας, η κάμερα. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στην εφημερίδα «Η Δημοκρατία». Δίνουν τις θέσεις σε ξένους. Την ώρα που τα Ελληνόπουλα ξεροσταλιάζουν στις ουρές για εξάμηνα προγράμματα των 490 ευρώ. Και στην εφημερίδα «Ημερησία», μάχη με την Τρόικα. Άγνωστο παραμένει πότε θα ολοκληρωθούν οι συζητήσεις. Σε κλίμα αντιπαράθεσης ξεκινούν σήμερα οι διαπραγματεύσεις κυβέρνησης και ελεγκτών. Παραμένει η διάσταση απόψεων για το δημοσιονομικό κενό. Δημοσιεύματα φέρουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν διαφορετική προσέγγιση στο ελληνικό ζήτημα. Και πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Μπλόκο του ΙΚΑ σε 200.000 επιχειρήσεις. Πλήρωσαν τις εισφορές μόνο στα χαρτιά. Το ΙΚΑ δεν θα τους δίνει φορολογική ενημερότητα για όσο διάστημα χρωστούν. Το μετέωρο βήμα του εξυγχρονισμού. Στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, αυτόματος ΔΟΕ στις καταθέσεις. Τρόικα, τέρμα οι κόκκινες γραμμές, μόνο νέα μέτρα. Αύριο, γενική απεργία ΔΕΔΗ, θα γίνουν 150.000 απολύσεις.
Και στην εφημερίδα ο Ριζοσπάστης, αύριο απεργούμε όλοι στις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ. Απεργιακές συγκεντρώσεις σε 72 πόλεις, στην Αθήνα στις 10.30, στην Ομόνια, στην Θεσσαλονίκη στις 10.30, στο Άγαλμα Βελιζέλου Πειραιά στις 10.30, στην Πλατεία Καραϊσκάκη σε απεργία καλούν το ΠΑΣΕΒΕ, η ΠΑΣΥ, ΜΑΣ και ΟΓΕ. Και στην εφημερίδα η Εσπρέσο, Ασλάνης, τελικά ήταν αυτοκτονία. Ιατροδικαστής είχε αποφασίσει να πεθάνει, γι' αυτό και ήπιε τόσο πολλά χάπια. Στην εφημερίδα η Ναυτεμπορική, στο κόκκινο της εφορίας πάνω από 500.000 εταιρείες. Στο 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ το δημοσιονομικό κενό, κρίσιμη συνάντηση σήμερα των ελεγκτών με τον Υπουργό Οικονομικών. Αγορά, 7 Κυριακές ανοιχτά τα εμπορικά. Και στην εφημερίδα η Αυγή. Μονόδρομος στα νέα αντιλαϊκά μέτρα. Αμετανόητα, ακραίος και προκλητικός ο Σαμαράς. Το δημοσιονομικό κοινό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές ήταν οι πολιτικές σημερινές εφημερίδες και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στις αθλητικές εφημερίδες. Και ξεκινάμε με την εφημερίδα Η Πράσινη. Ξεσπάστε πάνω τους. Μέγα πάθος για το 7 στα 7 με την τεράστια αδικία στο ντέρμπι. Θα την πληρώσουν τα κόκκινα παραρτήματα. Και στην εφημερίδα Sport Day. Μια πάσα θέλω. Τη ζήτησε στη Λεωφόρο και ο Φούστερ του την έδωσε. Ας του τη δώσουν και απόψε για να τελειώσει την Μπενφίκα. Στην εφημερίδα Το Φως, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, με νίκη. Επί της Μπενφίκα ο Ολυμπιακός απογειώνεται και μπαίνει σχεδόν σίγουρα στους 16 του Champions League. Μήτρογλου, ο άνθρωπος πρόκληση. Σχέδιο πάνω στον Φούστερ. Ενώ στην εφημερίδα Goal, F16 για τους 16. Ο Λευτέρης Αμπατζής ακτινογραφεί την Μπενφίκα 15 ημέρες μετά το Νταλούζ. Ο Τσάρλι αναλύει την εντεκάδα και τα σχέδια της Ζέσους. Και να πάμε να περάσουμε στην εφημερίδα Live Sport. Λάβα, ο Ολυμπιακός θέλει να λιώσει απόψε τους αετούς της Μπενφίκα και να κλείσει θέση στην ευρωπαϊκή ελίτ. Και στην εφημερίδα Η Γάτα. Γκολ στο Champions League. Δύο μάτς τα οποία είναι πιθανό να σκοράρουν και οι τέσσερις ομάδες και ένας άσος με μαχικά στη βασική πρόταση. Στην εφημερίδα ο πρωταθλητής Βάις Κάντο όπως με Παρί. Ραντεβού με την ιστορία. Ο θρύλος απόψε με Μπενφίκα για την πρόκριση. Στην εφημερίδα Ώρα των Σπορ. Σπάνε τα κοντέρ. Ακολουθεί άμεσα νέα συνάντηση ειδικών της περιφέρειας με το επιτελείο του Θανάση Κυράτσου για όλες τις λεπτομέρειες. Ενώ στην εφημερίδα Γαύρος, λιώστε τους πάλι. Μήτρογλου, να φτάσουμε μακριά στην Ευρώπη. Σάντος, τεράστια η πίεση του κόσμου του Ολυμπιακού. Ενώ ο Σαμαρίς λέει, τους σεβόμαστε αλλά δεν τους φοβόμαστε. Αυτοί ήταν λοιπόν και οι τίτλοι από τις αθλητικές και τις πολιτικές εφημερίδες για σήμερα, 3η 5 Νοεμβρίου, και πάμε σιγά σιγά να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα της Ζούγκλας αυτή την ώρα. Και ξεκινάμε με το πρώτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας. Ακολούθησε τους δράστες. Αυτόπτης μάρτυρας καταδίωξε τους εκτελεστές μετά το χτύπημα στο Νέο Ηράκλειο. Προέταξαν τα όπλα τους και άρχισαν να πυροβολούν. Πυροβόλησαν. Το δεύτερο πρωτοσέλιδο, η εικόνα του εκτελεστή. Στη δημοσιότητα σειρά φωτογραφιών του δράστη και της μηχανής από την ελληνική αστυνομία. Και να ρίξουμε μια ματιά και στο τρίτο πρωτοσέλιδο της Ζούγκλας. Αναζητούν τη Γιάφκα. Έρευνες στα βόρεια προάστια για τον εντοπισμό του γκαράζ όπου έκρυβαν την μηχανή. Επίποδος βρίσκονται τα τελευταία 24 ώρα οι άντρες της αντιτρομοκρατικής. Αυτά ήταν και τα πρωτοσέλιδα της Ζούγκλας. Μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά. Μια ομάδα ειδικευμένων δημοσιογράφων είναι εδώ καθημερινά να σας ενημερώνει για την πολιτική, αλλά για την οικονομική, αλλά γενικότερα για την επικαιρότητα της Ελλάδας και του κόσμου. Να περάσουμε όμως αυτή την ώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών.
η πλατφόρμα γενικών αγγελιών, το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας findforme.gr. findforme.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του ζούγκλα.gr. Ο πιο γνωστός άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Σώμα σας. Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άποϋπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη θα βρισκόμαστε μαζί μέχρι και τις 11 να σχολιάζουμε την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά, όμως να πούμε Κυριακή και τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά στο 211-55-50-500. Μπορείτε να μας στείλετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε επίσης να μας βρίσκετε και στο Facebook στο www.facebook.com.
κάθετος Πρώτη Ανάρτηση και φυσικά στο Twitter με το όνομα Πρώτη Ανάρτηση. Αυτή την εβδομάδα όμως υπάρχει άλλος ένας παραπάνω λόγος να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, καθώς εκκρεμεί και ένας διαγωνισμός της εκπομπής μας. Μπορείτε δύο τυχερές από εσάς να κερδίσετε από ένα manicure pedicure από την επιχείρηση, από τα καταστήματα D-Nails. Να ξέρετε ότι θα είναι πολύ περιποίηση, θα είστε σε πολύ μεγάλη περιποίηση, είναι πολύ ωραία ευκαιρία, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία σε αυτό το περιβάλλον. Μπορείτε λοιπόν να έρθετε σε επικοινωνία μαζί μας και να μπείτε στον διαγωνισμό, να πούμε τα ονόματά σας την Παρασκευή που θα μπορέσετε να πάτε και να κερδίσετε ένα μανικιούρ και ένα πεντικιούρ. Να πούμε ότι τηλεθεάτριας Κυριακή θα είναι δύο που θα κερδίσουν και όχι μία. Ναι, οπότε νομίζω είναι ένας λόγος να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Περιμένουμε λοιπόν. Και όπως κάθε μέρα υποσχόμαστε, θα υπάρχει ένα βίντεο το οποίο θα λέγεται το βίντεο της ημέρας. Αυτό το βίντεο το σημερινό μας το έστειλε η τηλεθεάτριά μας η Κωνσταντίνα. Πάμε Κυριακή να το παρακολουθήσουμε και επιστρέφουμε. Κωνσταντίνα, μια αδερφή μου. Ωραίο το βιντεάκι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνα. Στείλτε μας και εσείς καθημερινά τα βίντεό σας. Πολύ ευχαριστώ. Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση αυτό με τα μαλλιά που πήγαινε η κυρία σε εκκλησία, αν δεν κάνω λάθος, και της πήρανε φωτιά τα μαλλιά. Είναι συνηθισμένο, παιδιά. Κάθε φορά που πάω στην εκκλησία, Ανάσταση, δεν υπάρχει δεσμευμένο τέτοιο περιστατικό. Είδαμε λοιπόν και το βίντεο της ημέρας και πάμε σιγά σιγά να εξελίξουμε το κουβάρι, να μιλήσουμε για τα θέματα της επικαιρότητας και να ξεκινήσουμε με την διπλή δολοφονία στο νέο Ηράκλειο. Στη δημοσιότητα έδωσε το βράδυ της Δευτέρας η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία φωτογραφίες και στοιχεία ντοκουμέντα σχετικά με την διπλή δολοφονία των Γιώργο Φουντούλη και Μανώλη Καπελώνη στο νέο Ηράκλειο την περασμένη Παρασκευή.
Στις ανώτερες φωτογραφίες που έχουν ληφθεί από κάμερα ασφαλείας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, απεικονίζεται ένας από τους δράστες της επίθεσης, ο οποίος εμφανίζεται στο τόπο του αιματηρού περιστατικού να προτάσει το όπλο του. Η αντιτρομοκρατική, μεταξύ άλλων, περιγράφει το φαινόμενο ως δράστη ως εξής. Πρόκειται για έναν άνδρα δύνατο, ύψους 1,70 με 1,75, που φορούσε τζιν παντελόνι, σκούρου μπλε χρώματος, λευκά υποδήματα, μαύρο σακίδιο στην πλάτη και καπέλο τύπου τζόκεϊ ή κράνος μοτοσυκλιστή λευκού χρώματος. Όσον αφορά τώρα στη μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαινε, πρόκειται για μοτοσυκλέτα μάρκας Honda, μοντέλο Africa Twin, λευκού μαύρου χρώματος. Έφερε στο λευκό μέρος τη σχεδιά ερυθρού μπλε χρώματος και βρέθηκε ύστερα από επισταμμένες αναζητήσεις σε υπαίθριο χώρο πλησίων του ρεύματος της Χελιδονούς, που βρίσκεται παράπλευρα στη χωμάτινη οδό Κρεστένων, περίπου σε 200 μέτρα απόσταση από τη συμβολή αυτής με την οδό Δεκελίας στην Κηφισιά, Αττικής. Η μοτοσυκλέτα κατά τον χρόνο ανέβρεσής της δεν έφερε κρατική πινακίδα κυκλοφορίας, ούτε και πρόσθετους αποθηκευτικούς χώρους. Στο σημείο του ντεπόζιτου έφερε προσαρμοσμένη δερμάτινη επένδυση μπέζ χρώματος, με σχέδια ακαθόρουστου σχήματος, ερυθρού μπλε χρώματος, ενώ στον ανεμοθώρακά της έφερε την έντυπη έδειξη 46. Όπως προέκυψε από την έρευνα της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, πρόκειται για την υπαριθμό ZY-66-8, δίκυκλη μοτοσυκλέτα, η οποία αφαιρέθηκε πρώτες πρωινές ώρες στις 28 Ιουνίου 2013 από την περιοχή της Καλλιθέας Αττικής. Σημειώνεται ότι η πινακίδα κυκλοφορίας της μοτοσυκλέτας, που εμφανίζεται σε κάποιες από τις φωτογραφίες που δίνονται στην δημοσιότητα, αποτελεί απεικόνιση προς υποβοήθηση των πολιτιών, οι οποίοι τυχόν είδαν τη μοτοσυκλέτα είτε κατά τον χρόνο που έλαβε χώρα η ανθρωποκτονία, είτε σε προγενέστερο χρόνο, αναφέρει η ελληνική αστυνομία. Όμως, Κυριακή, έχουμε και μία αναζήτηση της ελληνικής αστυνομίας σχετικά με τη Γιάφκα για το πού έκρυβαν τις μοτοσυκλέτες. Επιποδώς βρίσκονται τα τελευταία 24 ώρα οι άνδρες της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, προκειμένου να ρίξουν φως στη στιγερή δολοφονία του Γιώργου Φουντούλη και του Μανώλη Καπελώνη το απόγευμα της Παρασκευής έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Οι αρχές θεωρούν ότι το καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη των ερευνών για την σύλληψη των δραστών πρόκειται να παίξει ρόλο ο εντοπισμός του γκαράζ που φυλάσσονταν η κλεμμένη μηχανή που χρησιμοποιούσαν κατά την επίθεση. Μάλιστα, αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας κάνουν λόγο για χώρο ο οποίος πιθανόν βρίσκεται στα βόρεια προάστια και χρησιμοποιούνταν για την φύλαξη οπλισμού. Ο εντοπισμός του θα δώσει τη δυνατότητα στην ελληνική αστυνομία να συγκεντρώσει στοιχεία τα οποία θα την οδηγήσουν στα ίχνη των εκτελεστών. Να πούμε τώρα ότι όσον αφορά τη μοτοσυκλέτα η οποία εντοπίστηκε στο ρέμα της Χελιδονούς και εκτιμάται ότι ήταν το μέσο διαφυγής των δραστών από τον τόπο της δολοφονίας, αυτή βρίσκεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ασφάλειας και εξετάζεται. Οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής ελπίζουν πως θα καταφέρουν να εντοπίσουν το γενετικό υλικό που ίσως ρίξει φως στην υπόθεση και να οδηγηθούν επιτέλους στην ταυτότητα των δολοφόνων. Οι δράστες είχαν πετάξει τη μοτοσυκλέτα μέσα στο ρέμα, προφανώς για να εξαφανίσουν κάθε ίχνος τους, αλλά το γεγονός ότι την είχαν κλέψει από τον περασμένο Ιούνιο κάνει τους αστυνομικούς να πιστεύουν ότι έχουν μείνει αποτυπώματά τους. Ήρθε αμήλυτος προς το μέρος μου και με πυροβόλησε. Το τέταρτο πρόσωπο που ήταν μαζί με τους Φουντούλη, Καπελώνη και Γέροντα μίλησε την Κυριακή στους άντρες της αντιτρομοκρατικής, περιγράφοντας τα όσα έγιναν το απόγευμα της Παρασκευής. Σύμφωνα όμως με πληροφορίες, ο αυτόπτης μάρτυρας αναφέρει ότι ο εκτελεστής κατευθύνθηκε πεζός προς το μέρος του και πυροβόλησε εναντίον του δύο φορές από απόσταση 15 περίπου μέτρων. Εκείνος έσκυψε για να αποφύγει τις σφαίρες και τρέχοντας πανικόβλητος κατευθύνθηκε στην είσοδο των γραφείων της Χρυσής Αυγής. Μπήκε μέσα και έμεινε εκεί μέχρι να σταματήσουν να ακούγονται οι πυροβολισμοί. Σε αυτό το σημείο όμως να πάμε να δούμε το πρώτο βίντεο για την υπόθεση και επανερχόμαστε. Δευτερόλεπτα μετά τη δολοφονική επίθεση στο Νέο Ηράκλειο. Στην άκρη της λεωφόρου Ηρακλείου είναι πεσμένα τα δύο μέλη της Χρυσής Αυγής έξω από τα γραφεία του κόμματος. Στο απέναντι πεζοδρόμιο ένας ακόμα είναι τραυματίας. Τα αυτοκίνητα περνούν δίπλα από τους νεκρούς χωρίς να γνωρίζουν τι έχει συμβεί. Κανείς δεν σταματά παρά το γεγονός ότι τρεις άνθρωποι κοίτονται στο πεζοδρόμιο του πιο κεντρικού δρόμου του Νέου Ηρακλείου. Από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής ήδη καλούν σε βοήθεια. Πρόκειται για ένα βίντεο που εξασφάλισε το Star και είναι τραβηγμένο λίγα λεπτά μετά την εμψυχρό εκτέλεση των δύο μελών της Χρυσής Αυγής. Ένα βίντεο που θα προσθεθεί στις τρεις ακόμα αξιόπιστες μαρτυρίες από δύο άνδρες και μία γυναίκα
που έχουν περιγράψει το δρομολόγιο διαφυγής των μαυροφορεμένων εκτελεστών. Τον εσκότωσε με ψυχρόνιο πιστόλι, μην πηγαίνετε, μην πηγαίνετε. Όχι, Παναγία, όχι. Κάποιοι περαστικοί πλησιάζουν τους δύο νεαρούς που χαροπαλεύουν, ενώ την ίδια στιγμή ένας άλλος περαστικός προσπαθεί να βοηθήσει τον τραυματία. Τον πιάνει από το χέρι και τον ανεβάζει πάνω στο προσωπικό. Την ίδια ώρα εξετάζουν καρέ-καρέ το βίντεο της δολοφονίας από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, καθώς και όλο το οπτικό υλικό που έχουν συγκεντρώσει από κάμερες ασφαλείας που υπήρχαν γύρω από τον τόπο του εγκλήματος. Με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας και ειδικών μηχανημάτων, οι αναλυτές της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας επιχειρούν να απομονώσουν έστω και ένα στοιχείο για να αποτυπωθεί κάποιο χαρακτηριστικό του προσώπου τους παρά το γεγονός ότι φορούσαν κράνος. Συνολικά εξετάζονται 25 μαρτυρίες, εκ των οποίων οι τρεις θεωρούνται εξαιρετικά ουσιαστικές. Και 20 βίντεο που κάποια δείχνουν τον τρόπο διαφυγής των δραστών, αλλά και το πώς πλησιάζουν στο σημείο της δολοφονίας. Να σου πω, Κυριακή, ότι βρέθηκε και 13ος Κάλικας, καθώς νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας ταυτοποιήθηκε και επίσημα από την ελληνική αστυνομία ότι ο Κάλικας που βρέθηκε στο σημείο της δολοφονίας των δύο νεαρών έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής, ανεβάζοντας το σύνολο αριθμών τους στους 13. Είναι από το ίδιο πιστόλι ζάσταβα των 9 μιλιμέτρων, με εκατοστό να πούμε καλύτερα. Όλοι οι κάλικες έχουν σταλεί στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας για εξέταση. Να περάσουμε όμως σε αυτό το σημείο να δούμε και το δεύτερο βίντεο της υπόθεσης και επανερχόμαστε. Πριν από λίγο καιρό ακούστηκε το σύνθημα από κάποιες δημοκρατικές δυνάμεις και κάποιους δημοκράτες: από το Πέραμε έως το Κερατσίνι κανείς φασίστας δεν θα μείνει. Δεν ξέρω αν η κυρία Κανέλη τώρα πάρει την ευθύνη. Η δημοκρατία έφερε δύο νεκρά αδέλφια μας, άνανδρα δολοφονημένα από ένα ψυχρό εκτελεστή. Αυτή είναι η δημοκρατία του σήμερα. Είμαστε και σήμερα εδώ να πούμε ένα τελευταίο αντίο στα δύο αδέρφια μας που έπεσαν άναδρα. Ευχαριστώ. Είδαμε λοιπόν και τις δηλώσεις του κυρίου Μίχου. Τι δήλωσε είναι η βουλευτής της Χρυσής Αυγής, Κυριακή, να πούμε. Τι δήλωσε σχετικά με τη δολοφονία, την άδικη δολοφονία των δύο παιδιών έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο. Να πούμε, Έλενα, Κυριακή, ότι καταθέτουν και νέοι μάρτυρες για την υπόθεση. Έχουν καταθέσει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Έχουν ήδη καταθέσει άνθρωποι που βρέθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους δράστες και είδαν τη σκηνή της δολοφονίας. Μάλιστα λένε, εγώ βρισκόμουν στην είσοδο 10 μέτρα αριστερά, σταμάτησε μια μηχανή από πίσω μου, 40 με 50 μέτρα, κατέβηκαν οι δύο εγκληματίες. Ο πρώτος έβγαλε το όπλο και όταν έφτασαν στην είσοδο της καφετέριας φώναξαν διάφορα, αλλά που πάνω στον πανικό δεν κατάφερα να ακούσω. Απλώς από ό,τι είπαν και οι αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην καφετέρια, άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως. Στόχος τους ήταν να έχουμε όσο περισσότερους νεκρούς. Και αυτό θέλω να το τονίσω και να ακουστεί, ότι το θαύμα εκείνη την ώρα δεν βρισκόταν εδώ 10 με 15, και 15 παιδιά, όπως γίνεται συνήθως. Ανέφερε ένας από αυτούς. Ένας άλλος ανέφερε πως υπήρχε ένας τέταρτος που γλίτωσε από θαύμα, που δέχθηκε ή δύο ή τρία πυρά από πολύ κοντινή απόσταση και ως εκ θαύματος πραγματικά δεν τον πέτυχαν. Όταν τελείωσε το μακελιό, βδήθηκε και τον ψάχναμε να δούμε αν έχει χτυπηθεί. Γιατί δεν μπορούσε να πιστέψει ότι δεν έχει δεχθεί, σφαίρα, πρόσθεσε. Ο άνθρωπος αυτός είναι μέλος της Χρυσής Αυγής και ακόμα δεν έχει καταθέσει στην αστυνομία, καθώς δεν έχει ξεπεράσει και το σοκ που υπέστη από το εν λόγω περιστατικό. Να πούμε, Κυριακή, ότι αισιόδοξη αυτή την ώρα είναι οι γιατροί για την πορεία της υγείας του 29χρονου Αλέξανδρου Γέροντα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά μετά την δολοφονική επίθεση που σημειώθηκε έξω από τα γραφεία της Χρυσής Αυγής και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς και τη μητέρα του, ο νεαρός, ο οποίος νοσηλεύεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας, μετά την τετράωρη χειρουργική επέμβαση στην οποία επιβλήθη το βράδυ της Παρασκευής, έχει διαφύγει τον κίνδυνο και η κατάστασή του βαίνει σταθερά βελτιωμένη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει ρυθμιστεί η πίεσή του και οι σφίξεις της καρδιάς του, εφόσον συνεχιστεί η βελτίωση, θα βγει από τη μηχανική υποστήριξη και την καταστολή. Εχθές στην εκπομπή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου στον Κίτρινο Τύπο ήταν καλεσμένος ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής, ο κύριος Κασιδιάρης. Πάμε όμως αυτή τη στιγμή να δούμε ένα απόσπασμα για το τι δήλωσε ο ίδιος για την δολοφονία των άτυχων παιδιών και ερχόμαστε αμέσως. Σε μια χώρα η οποία όταν ο δικαστής κάνει αντικειμενικά τη δουλειά του βρίσκει τον πελάτο, όταν ο δημοσιογράφος κάνει αντικειμενικά τη δουλειά του βρίσκει τον πελάτο, σήμερα, κύριε Κασιδιάρη, μου έθεσαν το ερώτημα και φίλοι και γνωστοί και συγγενείς. Μπορούμε να βλέπουμε τον κύριο Κασιδιάρη. Λοιπόν, ότι με
με το μεγάλο ερωτηματικό ότι νομιμοποιώ τη Χρυσή Αυγή και ρωτώ εγώ. Μας έχει νομιμοποιήσει, κύριε Τριανταφυλόπουλε, μισό εκατομμύριο Ελλήνων ήδη. Εντάξει. Εγώ, και επειδή ακούστηκε προηγουμένως κάτι για λαϊκή εκπροσώπηση, θεωρώ πως στο πάνελ αυτό είμαι ο μόνος εκπρόσωπος, επίσημα εκλεγμένος εκπρόσωπος του ελληνικού λαού αυτή τη στιγμή. Ίσως γι' αυτό να βρίσκομαι και στην απομόνωση. Δεν σας το αμφισβητώ αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι ένας βουλευτής και ένα κόμμα νομιμοποιείται από το λαό. Δεν νομιμοποιείται από τους δημοσιογράφους. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει αυτό δεν είναι το ζητούμενο τώρα. Δεν έχει σημασία σε ποιο στούντιο βρίσκεστε. Σημασία έχει ότι είστε σε στούντιο και είστε στον αέρα και ακούγεται η φωνή σας. Εγώ θα ήθελα να μου πείτε ορισμένα πράγματα τα οποία έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον για μένα, διότι βλέπω ότι μετά την δολοφονία των συντρόφων σας, αυτών των δύο παιδιών και τον τραυματισμό του ενός, του οποίου θα ακούσουμε σε λίγο τη μητέρα του γέροντα, είσαστε πολύ ήρεμοι, δηλαδή έχετε γίνει αρνάκια. Αυτό που οφείλεται είναι ένας ελιγμός πολιτικός, γιατί συνηθίζετε, ήθιστε, εγώ το λέω γιατί ανήκω στον χώρο της αριστεράς. Όταν χάνεις συντρόφους σου, η αριστερά όταν έχασε συντρόφους βγήκε στους δρόμους, φώναξε, πάλεψε, ζήτησε το δίκιο της, ζήτησε τη λύτρωση. Εσείς δεν κάνετε τίποτα από όλα αυτά. Και το χειρότερο, διάβασα μάλλον σε επιστολές συγγενών αυτών των παιδιών να μην σας θέλουν ούτε στην κηδεία. Γιατί συνέβη αυτό? Αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα. Είμαι σε άμεση επαφή με την οικογένεια του Γιώργου που κηδεύτηκε σήμερα. Ήταν χιλιάδες μέλη και στελέχη και φίλοι της Χρυσής Αυγής στο σημείο. Ήταν επιλογή και δική μας να μην πάμε στην πρώτη σειρά βουλευτές με κοστούμια, για να μην μιμηθούμε τις πολιτικές πρακτικές άλλων κομμάτων. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την επίθεση στα τρία παιδιά, έχω να πω ότι το ότι δεν θρηνήσαμε πολύ περισσότερα θύματα είναι κυριολεκτικά ένα θαύμα. Και επειδή προηγουμένως ο κύριος Ρουμελιώτης μίλησε για καταδίκη της βίας, γνωρίζω ότι ο κύριος Ρουμελιώτης δεν καταδικάζει τη βία, διότι είχε γράψει κάποτε μία φράση, επειδή τον παρακολουθώ τα γραπτά του: «Με τα χρυσά αυγά δεν μιλάς, αλλά τα σπάς». Δυστυχώς η αριστερά στην Ελλάδα, η άκρα αριστερά, έτσι εκφράζεται. Εκφράζεται με πιστόλια, εκφράζεται με σφαίρες, εκφράζεται με καλάσνικοφ. Δεν είναι τυχαίο ότι τα Ζάσταβα, το πιστόλι Ζάσταβα που δολοφόνησε τους δύο συναγωνιστές μου, είναι ένα πιστόλι που απεικονίζεται στη φωτογραφία της οργάνωσης ΣΕΦΤΑ Επαναστατών, αυτής της ακροαριστερής οργάνωσης, που αδερφοποιήθηκε πριν μία εβδομάδα όλος τυχαίως με την οργάνωση Συνωμοσία Πυρήνων της Φωτιάς. Έχουμε μία μέθοδο εκτελέσεων πανομοιότυπη με την εκτέλεση του αρχιφύλακα της Αντιτρομοκρατικής κ. Νεκτάριου Σάβα, με την εκτέλεση Σοκράτη Γκιόλια. Είναι οι ίδιες ομάδες ακροαριστεριστών, οι οποίες δεν ξέρω αν ελέγχονται από μυστικές υπηρεσίες. Το σίγουρο είναι ότι αφήνονται να δρουν ανεξέλεγκτες από μυστικές υπηρεσίες. Δεν είναι τυχαίο, και θα ολοκληρώσω τη φράση μου, ότι η αντιτρομοκρατική του κράτους του κυρίου Σαμαρά, η αντιτρομοκρατική που δίνει λόγο στον κύριο Δένδια, επί ένα μήνα έσκαβε μοναστήρια για να βρει το οπλοστάσιο της Χρύσης Αυγής. Και άφησε ελεύθερους αυτούς τους αλήτες με τα Ζάσταβα, με τα πιστόλια, να σκοτώσουν νέα παιδιά. Πείτε μου κάτι τώρα. Αισθάνεστε καθόλου συνυπεύθυνοι για το φωνικό που έγινε σε σχέση με την συμπεριφορά σας τον τελευταίο καιρό, τη βίαιη συμπεριφορά μελών της Χρυσής Αυγής, τα οποία ανέτρεπαν πάγκους, χτυπούσαν πολίτες, κυνηγούσαν μετανάστες, ρίχναν σφαλιάρες, έφτυναν, έκαναν. Αισθάνεστε ότι αυτό μπορεί να είναι, είναι η άλλη όψη του φεγγαριού? Και επίσης, μου ζητάτε να συγκρίνω ένα χαστούκι που αποδέχομαι ότι έδωσα και πάω και στο δικαστήριο μάλιστα γι' αυτό, και μία λέξη λινάτσε στην οποία είπα για κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης που εξυπηρετούν το σύστημα, να τα συγκρίνω με τις σφαίρες, με τη χαριστική βολή που δέχτηκαν από τους τρομοκράτες αυτούς τους αναρχικούς δύο παιδιά? Όχι. Που ήταν τα παιδιά στο έδαφος, ήταν προφανώς ήδη νεκρά. Όχι, και ο δολοφόνος τους πυροβολούσε και πάλι στο κεφάλι. Πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο? Εννοώ κάτι διαφορετικό, κύριε Κασιδιάρη. Εννοώ ότι το νεαρό της ηλικίας σας μπορεί να μην σας επιτρέπει, και δεν το λέω απαξιωτικά αυτό, ίσα ίσα, να καταλάβετε ότι όταν ο μπροστάρης πολιτικός συμπεριφέρεται βία, ακολουθεί ένας λαός από πίσω, ο οποίος μπορεί να πολλαπλασιάσει αυτή τη βία και να έχουμε φαινόμενα όπως αυτό το οποίο συνέβη. Όταν το συγκεκριμένο φαινόμενο προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν στον αντίπαλο πολιτισμό, σε διαφορετικό πολιτικό χώρο από ό,τι εγώ, και υποθάλπονται μάλιστα από την ίδια την κυβέρνηση. Ακούστε. Γιατί ξέρετε πολύ καλά, κύριε Τριανταφυλόπουλο, ότι αυτοί είναι γνωστοί. Το ξέρετε άριστα. Αυτοί είναι πασίγνωστοι τρομοκράτες. Στο αίμα και στο φόνο δεν υπάρχει συμψηφισμός. Είναι παιδιά του ελληνικού λαού. Όμως υπάρχει διαφορετικότητα στη συμπεριφορά, στην πολιτική ιδεολογία και στην άποψη. Δηλαδή, θα σας το πω, ξέρω ότι μπορεί να σας πικραίνει, αλλά η διαφορά μεταξύ του Φίσα και των συντρόφων σας που χάθηκαν
χάθηκε και εκείνος από μια μαχαιριά ενός δικού σας. Είναι ειδοποιώς η διαφορά. Είναι ειδοποιώς η διαφορά και θα σας την αναλύσω. Θα σας πω και εγώ. Θα σας πω. Μια συμπλοκή, θα ακούσετε την άποψή μου. Θα την ακούσω. Και μετά θα μου δώσω το δικαίωμα να πω και τη δική μου. Φυσικά, μην ανησυχείτε. Mm. Δεν πρόκειται εδώ να σας αφαιρεθεί ο λόγος. Ούτε να σας απαγορευτεί να πει την άποψή σας. Ακούστε, δεν υπάρχει θεωρία των δύο άκρων. Είναι μεγάλο παραμύθι. Υπάρχουν δύο άκρα όμως. Με τη διαφορά ότι το ένα άκρο παλεύει ειρηνικά και προσπαθεί να μεταφέρει αυτό τον αγώνα του και τις ιδέες του στον δρόμο, και το άλλο άκρο παλεύει με έναν τζαμπουκά ο οποίος είναι σχεδόν στρατοκρατικός, ντυμένος με μπότες στρατιωτικές, παραλλαγής παντελόνια, μαύρες μπλούζες και σπάζοντας πάγκους και ρίχνοντας φαλιάρες και δολοφονώντας ανθρώπους, γιατί κατηγορείται. Και οι ειρηνικοί είναι αυτοί που κατέβηκαν από τη μηχανή και έριξαν 13 σφαίρες σε τρία παιδιά όπλα. Αυτά είναι οι ειρηνικοί που λέτε. Ακούστε, δεν ξέρω αν διαβάσετε μία προκήρυξη των αναρχικών που αποκηρύσουν τη βία και αυτό αυτή το χτύπημα. Αυτή είναι μία περιθωριακή ομάδα κάποιου Βλασόπουλου που δεν έχει καμία σχέση με τρομοκρατικές οργανώσεις. Είναι μία ομάδα κάποιου αναρχικού που και στα Εξάρχεια τους έχουν για πλάκα εκεί. Επομένως, γιατί τους βάζετε. Ενώ η συνωμοσία πυρήνων της φωτιάς, που τα περισσότερα μέλη της βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Κορυδαλό, που αδερφοποιήθηκε με τη Σέκτα Επαναστατών, είναι πραγματικά μια αναρχική τρομοκρατική οργάνωση. Ωραία, δεν μιλάμε για μια παραφιάδα που έβγαλε μια προκήρυξη. Σωστά. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτή η βία των μπροστάριδων, η βία η συμπεριφορά τους, μπορεί να βρει πολλαπλασιαστή στην κοινωνική ζωή. Εγώ αναγνωρίζω ότι έκανε ένα έγκλημα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Όχι μόνο εγώ, και οι συναγωνιστές μου βουλευτές στη Χρυσή Αυγή και ο αρχηγός μας. Μπήκαμε μέσα στη Βουλή και είπαμε την αλήθεια σε πάρα πολύ έντονο ύφος. Εκεί δηλαδή που είχαμε κάποιους αλήτες, όπου θυμάστε πολύ καλά το σκάνδαλο με τη Λίθα Λαγκάρτ, κάποιους αλήτες του Πασόκ που διέλυσαν τη χώρα, τους είπαμε κλέφτες, απατεώνες, τους βάλαμε τις φωνές, υψώσαμε τους τόνους. Αυτό είναι το περιβόητο έγκλημά μας. Που εγώ κυκλοφορώ στον δρόμο καθημερινά, ο ελληνικός λαός μου δίνει συγχαρητήρια γι' αυτό. Γι' αυτό ανεβαίνουν τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, γι' αυτό έγινε αυτή η τεράστια σκευωρία εις βάρος της Χρυσής Αυγής και μας έβαλαν στη φυλακή, αφού είδαν πως ο δικαστικός αγώνας του κατεστημένου εις βάρος μας δεν προχωράει, στη συνέχεια πήραν απόφαση να μας εκτελέσουν, να μας δολοφονήσουν. Είδαμε λοιπόν και τι δήλωσε ο εκπρόσωπος τύπου της Χρυσής Αυγής, και όλοι εμείς καταδικάζουμε τη βία ανεξαρτήτου κόμματος ή ανεξαρτήτου πολιτικής ιδεολογίας. Συγκέντρωσε όμως τη μνήμη των δολοφονηθέντων Γιώργου Φουντουλή και Μανώλη Καπελώνη, πραγματοποίησαν αργά το βράδυ της Δευτέρας μέλη της Χρυσής Αυγής στο Νέο Ηράκλειο, στο σημείο όπου σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης κρατούσαν πανό και έψαλαν τον εθνικό ύμνο. Να ευχηθούμε άλλη μια φορά στην οικογένεια των παιδιών που χαθήκαν άδικα από αυτό που τους κόπηκε άδικα μάλλον το νήμα της ζωής, συλληπιτήρια να ζήσουν και να τους θυμούνται και να σταματήσουν κάποια στιγμή να συμβαίνουν τέτοια περιστατικά. Σε αυτό το σημείο όμως να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και στο πρώτο δελτίο της ημέρας με την Κωνσταντίνα Παπατσάκονα. We'll be right back.
σας ημέρα και πάλι. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ενάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη θα σχολιάσουμε τα θέματα της ελληνικής αλλά και της διεθνούς επικαιρότητας. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά τον διαγωνισμό μας. Μπορείτε να κερδίσετε από την D-Nace μια περιποίηση manicure-pedicure. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Οι νικήτριες θα είναι δύο. Αλλά να πούμε και στους άντρες, Κυριακή, όπως είπαμε και χθες, να στέλνουν τα μηνύματά τους, καθώς μπορούν να κάνουν το δώρο σε ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Είτε είναι η μητέρα τους, είτε είναι η αδερφή τους, η κοπέλα τους. Οπουδήποτε εσείς θέλετε λοιπόν να κάνετε το δώρο σας, μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς στέλνοντας τα μηνύματά σας σε εμάς. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο πρώτη-ανάρτηση@zoogla.gr. Μπορείτε να μας παίρνετε τηλέφωνο στο 211-55-50-500. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε τα μηνύματα στο, που είναι πιο εύκολο για εσάς, στο Facebook, στο www.facebook.com/πρώτη-ανάρτηση. Και μην ξεχνάτε, περιμένουμε τα βίντεο της ημέρας. Και πάμε και εκεί σιγά σιγά να συνεχίσουμε την επικαιρότητα, καθώς ο κύριος Σαμαράς έκανε μία δήλωση, έδωσε ένα μήνυμα. Έδωσε λοιπόν ένα μήνυμα σχετικά με την εγκληματική βία. Δεν θα επιτρέψω, είπε, η δημοκρατία να υποκύψει στην εγκληματική βία, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό που θα μεταδοθεί απόψε. Αναφερόμενος στη διπλή δολοφονία στο Νέο Ηράκλειο, απίστηνε μήνυμα ενότητας λέγοντας ότι το καλύτερο μνημόνιο στα παιδιά είναι η ενότητα του κόσμου. Πρέπει να υπάρχει σταθερότητα και η ενότητα και η εμπιστοσύνη των Ελλήνων στον τόπο τους και των ξένων στην Ελλάδα, υπογράμμισε. Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε προς Θεού, δεν είμαστε στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου, είμαστε ενωμένοι Έλληνες κατά της βίας. Σημειώνοντας ότι αυτό που κάνουν κάποιοι αυτή τη στιγμή είναι να ρίχνουν σπίρτο στην πυρηνική αποθήκη, την ώρα που έχουν δίπλα μας τόσες φωτιές, κοινωνικές, οικονομικές, αλλά και άλλες. Έδωσε λοιπόν και το μήνυμα του Πρωθυπουργός και να περάσουμε στα αυθαίρετα, όπου ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Καλαφάτης, μιλώντας τη Δευτέρα σε ημερίδα του ΤΕΕ Υπήρου στα Γιάννενα, τόνισε ότι ο νέος νόμος βάζει τίτλους τέλους στα αυθαίρετα. Ο κ. Καλαφάτης έκανε έκτενη αναφορά και στους λόγους που στοχοθετούν τον κοινωνικό χαρακτήρα του νόμου, καθώς αυτοί αποτελούν, όπως επισήμανε, το καλύτερο σενάριο για το δημόσιο συμφέρον και για τα ατομικά περιουσιακά δικαιώματα. Πρώτον, είπε χαρακτηριστικά ότι ο Υπουργός δεν μετατέθηκε η τελεία και για λίγο πιο μετά δεν θα υπάρχει το λίγο πιο μετά. Μπήκε και η Παύλα και έκλεισε το κεφάλαιο. Ο νόμος δεν ακολουθεί την παλιά συνταγή της μετάθεσης των χρονικών ορίων που προβλέπει αυτός που αντικατέστησε. Αντιθέτως, ενισχύει και θωρακίζει θεσμικά την κόκκινη γραμμή του Ιουλίου 2011 για τα αυθαίρετα. Στην πράξη, όπως διευκρίνησε ο κύριος Καλαφάτης, για τον πολίτη αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μπορούν να μεταβιβαστούν ούτε να αξιοποιηθούν ακίνητα που είναι αυθαίρετα ή έχουν αυθαιρεσίες. Χάνονται λοιπόν τα περιουσιακά δικαιώματα, τα οποία μόνο με την υπαγωγή στον νόμο μπορούν να ανακτηθούν. Είναι απολύτως σαφές ότι ο πολιτικός στόχος είναι ταυτισμένος με την κοινωνική αναγκαιότητα να υπάρξουν κανόνες, καθαρές διαδικασίες και συνέχεια στο σχεδιασμό του κράτους, είπε ο Υπουργός. Με τον συγκεκριμένο νόμο αλλάζει τελείως η δυνατότητα ελέγχου για να εντοπιστεί αυθαιρεσία. Δεν θα εξισώνονται πλέον λόγω αδυναμίας ελέγχου εκείνος που αυθαιρετεί με εκείνον που ακολουθεί την ομιμότητα, καθώς έχει προβλεφθεί ένας πλήρης μηχανισμός, ένα οπλοστάσιο στην διάθεση της πολιτείας, πρόσθεσε ο Υπουργός. Για πρώτη φορά υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης, γίνεται διάκριση ανάμεσα στη μεγάλη παρανομία και στην μικροαυθαιρεσία, καθώς θεσπίστηκαν κατηγορίες με πολεοδομικά κριτήρια για την απαγωγή κτισμάτων και χρήσεων στο πεδίο εφαρμογής του νόμου. Υποστηρίζεται έμπρακτα το περιουσιακό δικαίωμα όλων, ανεξαρτήτως της οικονομικής του κατάστασης, που μπορεί να δυσχαρύνει την υπαγωγή στον νόμο, Κυριακή. Ειδικά εκείνων που είναι πιο ευάλωτοι στις σκληρές συνέπειες της κρίσης. Με αυτό το σκεπτικό αυξήθηκε η περίοδος αποπληρωμής του προστίμου και βελτιώθηκε ο τρόπος καταβολής. Με αυτό το σκεπτικό διευρύνθηκαν οι ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες για τις οποίες υπάρχει ειδική μέρημνα που φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις σε έκπτωση επί του προστίμου μέχρι και 80%. Πρώτη φορά τίθεται πρόβλεψη για τους ανέργους και τις μονογενειακές οικογένειες, τους τρίτεκνους, μαζί με τους πολύτεκνους, τα άτομα με αναπηρία και άλλους. Διευκολύνονται οι συναλλαγές των πολιτών, δίνεται η δυνατότητα επισκευών σε ακίνητα με αυθαιρεσίες, με τις παράπλευρες θετικές συνέπειες που έχει για τον νομικό κλάδο και τον κλάδο της οικοδομής, τόνισε μάλιστα ο κύριος Καλαφάτης. Ιδιαίτερη όμως έμφαση, όπως είπε ο Υπουργός, δίδεται και στο γεγονός ότι μέσω του νόμου τα προβλήματα λύνονται στη βάση της πραγματικότητας, έτσι όπως το αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στην καθημερινότητα.
Οι διατάξεις του νόμου είναι αναλυτικές σε συμφωνία με τις αρχές του αστικού δικαίου και των πολεοδομικών διατάξεων, ώστε να είναι στιβαρός και εξαιρετικά λειτουργικός για τον πολίτη. Ο νόμος είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκαιρία που δίνει η πολιτεία, ώστε να μην χάνει η περιουσία την αξία της, ανέφερε μάλιστα καταλήγοντας ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος. Και να παραμείνουμε στα οικονομικά, στην οικονομία δηλαδή, και να περάσουμε στην Τρόικα. Από σήμερα και για 15 ημέρες θα έχουν την ευχαίρεια οι Τροϊκανοί και το κυβερνητικό επιτελείο να προχωρήσουν σε συμφωνία σχετικά με το δημοσιονομικό κενό του 2014. Η συμφωνία θα πρέπει να έχει κλείσει έως τις 20 Νοεμβρίου, καθώς στις 21 αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή ο προϋπολογισμός. Μεταξύ άλλων, ανοιχτά παραμένουν τα εξής ζητήματα. Το κλείσιμο της τρύπας άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία και το λουκέτο που ζητεί η Τρόικα για τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Να πούμε ότι κατά τις συζητήσεις που θα ξεκινήσουν, που ξεκινάνε σήμερα, αναμένεται να τεθεί επιτάπητος η επέκταση του ενιαίου μισθολογίου σε όλες τις 10, η εκ νέου εξέταση του ΦΠΑ στην εστίαση, καθώς και η επέκταση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης μέχρι το 2017. Παράλληλα, αναμένεται να υπάρξουν διαπραγματεύσεις για την αύξηση της τιμής των εισιτηρίων των αστικών συγκοινωνιών. Η Τρόικα όμως θα έχει η Κυριακή και μία επίσκεψη την Παρασκευή στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, όπου θα συναντηθεί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους εκπροσώπους, θα γίνει συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους της Τρόικας. Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα προτάξει στη συζήτησή τους με τους κυρίους Τόμψε, Μόρς και Μαζούχ το γεγονός ότι μέσα σε 4 μήνες έχει υλοποιηθεί η συμφωνία της κυβέρνησης που αφορά στην ένταξη στο πρόγραμμα κινητικότητας των 12.500 δημοσίων υπαλλήλων. Η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα υλοποίησης των συμφωνηθέντων έχει μετατρέψει πλέον το μείζον ζήτημα του δημοσίου στις συναντήσεις με τους εκπροσώπους των δανειστών από ανυπέρβλητο πρόβλημα σε διαπραγματευτικό πλεονέκτημα, όπως έχει αναφέρει πρόσφατα ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εξέλιξη αυτή δίνει πλέον τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να στραφεί από τους ποσοτικούς στους ποιοτικούς στόχους που θέλει να προωθήσει μέσα σε ένα γενικότερο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων, προκειμένου ο δημόσιος τομέας να γίνει πιο αποτελεσματικός και φιλικός προς τους πολίτες. Η αρχική δέσμευση της κυβέρνησης αφορούσε στην ένταξη της κινητικότητας των 12.500 υπαλλήλων ως το τέλος του Ιουνίου, αλλά όταν έφτασε εκείνη η προθεσμία ουδής είχε ακόμα ενταχθεί. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των δομών, δημιουργήθηκαν τα νέα σχέδια στελέχωσης και κεντρικών υπηρεσιών των Υπουργείων και προέκυψε το να πλεονάζουν το προσωπικό που εντάχθηκε τελικά στην κινητικότητα. Να πούμε ότι όλα αυτά εγκρίθηκαν από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης σε 5 ξεχωριστές συνεδριάσεις, ενώ στη συνέχεια εκδόθηκαν περίπου 30 κοινές υπουργικές αποφάσεις και 2 υπουργικές αποφάσεις. Καθόριζαν τη διαδικασία επιλογής των υπαλλήλων για την ένταξη των 12.500 υπαλλήλων στο πρόγραμμα της κινητικότητας. Στην συνάντηση λοιπόν της Παρασκευής, σύμφωνα με πηγές από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ο κ. Μητσοτάκης θα θέσει εκ νέου ζητήματα της προσμέτρησης στο συνολικό αριθμό των 4.000 δημοσίων υπαλλήλων, των απολύσεων δηλαδή που έχουν συμφωνηθεί για το 2013, όσων εργαζομένων απολυθούν από τα αμυντικά συστήματα και την ΕΛΒΟ μετά από την αναδιάρθρωσή τους, εφόσον κατά κάτι τέτοιο αποφασίσει τελικά η κυβέρνηση. Φαίνεται όμως, Κυριακή, πως αυξημένα τα έσοδα του δημοσίου βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Ναι, βελτιωμένη είναι η εικόνα, Νικολέτα. Σχετικά με τα έσοδα του δημοσίου τον Σεπτέμβριο, κυρίως λόγω των αυξημένων εισπράξεων, ληξιπρόθεσμων οφειλών και των εσόδων από ΦΠΑ, με αποτέλεσμα να υπερβούν τον στόχο κατά 37,2% σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα Γενική Γραμματεία Δημόσιων Εσόδων. Όπως μάλιστα προκύπτει, στο εννεάμινο εισπράχθηκαν από ληξιπρόθεσμες όφειλες έσοδα 2,132 δισεκατομμύρια ευρώ, που ήταν αυξημένα 35% σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμινο πέρσι. Το ίδιο διάστημα, οι ΔΟΗ ξεπέρασαν τον στόχο για τις εισπράξεις από ΦΠΑ κατά 1,6% και κατά 4,6% το Σεπτέμβριο. Οι επιδόσεις τους στους δύο αυτούς τομείς είχαν ως αποτέλεσμα το εννεάμινο η απόκληση των εσόδων σε σχέση με το στόχο να περιοριστεί στο 1,4 από 5,7 που ήταν το οκτάμινο. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το Σεπτέμβριο σημειώθηκε υψηλή δηλαδή εισπράξανε χρήματα εσόδων από άμεσους και έμεσους φόρους παρελθόντων οικονομικών ετών.
Εισπράχθηκαν λοιπόν 273 εκατομμύρια ευρώ έναντι 73 εκατομμυρίων ευρώ τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. Σε ό,τι αφορά τα στάληξη πρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, ανήλθαν στο σύνολό τους το Σεπτέμβριο σε 61.953 δισεκατομμύρια ευρώ από 61.214 δισεκατομμύρια ευρώ τον Αύγουστο. Μάλιστα, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση των φυσικών προσώπων που προσήλθαν στις εφορίες για ρύθμιση των οφειλών τους, οι οποίοι ανήλθαν στους 526.477 από 182.785 τον Αύγουστο. Και να παραμείνουμε λοιπόν, Κυριακή, να μην φύγουμε από την οικονομία, γιατί θέλουμε, δεν θέλουμε, δεν μπορούμε να φύγουμε από την οικονομία, καθώς αναμένεται να βγουν στους δρόμους οι ελεγκτές της νέας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων. Οι οποίοι, Νικολέτα, διαφοροποιούμενοι από το ΣΔΟΕ, που θέτει στο στόχαστρο ευρύτερα την καταστολή του οικονομικού εγκλήματος, θα πραγματοποιήσουν προληπτικούς ελέγχους, ειδικά για την πάταξη της φοροδιαφυγής και την εφαρμογή της τελωνειακής νομοθεσίας. Αυτό τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Εσόδων, ο κύριος Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του 5ου Θεσσαλονίκη Φόρουμ, που διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Άμεσα στείνουμε τη μεθοδολογία, η οποία θα στελεχώνεται από τελωνιακούς και εφοριακούς υπαλλήλους, ώστε οι έλεγχοι να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες, σημείωσε. Ερωτηθείς για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, ο κ. Θεοχάρης απάντησε ότι δεδομένων των συνθήκων ο προϋπολογισμός εκτελείται σύμφωνα με το πλάνο και πρόσθεσε είμαστε στους στόχους μας και μάλλον λίγο καλύτερα. Τόνισε παράλληλα πως σε ό,τι αφορά τα δημόσια έσοδα, όλες οι ενδείξεις είναι ότι πάμε καλά και νομίζω ότι είμαστε πάνω από τους στόχους, τόσο για το Σεπτέμβριο όσο και για τον Οκτώβριο, Κυριακή. Κληθείς να σχολιάσει ποια είναι τα ανοιχτά μέτωπα στις συζητήσεις του με την Τρόικα, επισήμωνε ότι πάντα υπάρχουν μέτωπα, αλλά κάθε φορά που θα τους συναντάμε είμαστε και πιο προετοιμασμένοι. Μακάρι λοιπόν να είναι οι πολιτικοί, μάλλον αυτοί που ασχολούνται με τα χρήματά μας, να είναι πιο προετοιμασμένοι σε συναντήσεις του με την Τρόικα. Και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Πολλοί λοιπόν στην Ελλάδα υποτίμησαν την κατάσταση. Ήταν μία δήλωση, Κυριακή, του κυρίου Σούλτς. Τις ευθύνες της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την καθυστέρηση αντιμετώπισης της κρίσης παραδέχθηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μαρτίν Σούλτς, στη συζήτηση που διοργάνωσε το απόγευμα της Δευτέρας η δεξαμενή σκέψης δίκτυο της Άννας Διαμαντοπούλου. Σημειώνοντας πάντως ότι υπήρξαν πολλοί και στην Ελλάδα που υποτίμησαν την κατάσταση. Είναι παραμύθι ότι φταίει η Ευρώπη. Έκανε λάθη, αλλά για τα ελλείμματα και το χρέος, τις αποφάσεις τις έπαιρναν οι ελληνικές κυβερνήσεις, σημείωσε ο κ. Σούλτς. Να πούμε ότι σχετικά με το θέμα αυτό της αυξανόμενης ανεργίας έθεσε ο καθηγητής Σάββας Ρομπόλης, ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, απάντησε ότι οι συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προβλέπουν να συμπεριλαμβάνεται στα κριτήρια δημοσιονομικής πολιτικής και τόνισε ότι χρειάζεται να αξιοποιηθούν οι κοινοτικοί πόροι για επενδύσεις και θέσεις εργασίας των νέων. Με αφορμή μάλιστα ερώτηση για την εφαρμογή ευρωπαϊκών πολιτικών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, ιδίως των νέων, ο κ. Σούλτς συνέστησε στους επιχειρηματίες να μην χάνουν την εμπιστοσύνη τους στον εαυτό τους. Πιστέψτε στις δυνατότητές σας. Υπάρχουν προβλήματα με το κράτος, αλλά εφόσον συνεχίσετε και έχετε ποιοτικά προϊόντα, θα έχετε το μερίδιο της αγοράς που δικαιούστε, ανέφερε. Μάλιστα, ο κύριος Σούλτς, καταλήγοντας, τάχθηκε υπέρ της Τραπεζικής Ένωσης για τη θέσπιση κοινών κανόνων λειτουργίας στην Ευρωζώνη και ενιαία εποπτική αρχή ελέγχου του τραπεζικού συστήματος. Και υποστήριξε την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να βοηθάει την ανάπτυξη και να μην περιορίζει το ρόλο της στον έλεγχο του πληθωρισμού. Και να αλλάξουμε λίγο, Κυριακή, θέμα. Καθώς στην απεργία λοιπόν της ΑΔΔ θα συμμετάσχουν και οι γιατροί και οι νοσηλευτές. Μόνο τα επίγοντα περιστατικά θα εξυπηρετούνται τη Τετάρτη 6 Νοεμβρίου, δηλαδή αύριο, στα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, τις προνοιακές μονάδες και το ΕΚΑΒ, μετά την αποφάση γιατρών και εργαζομένων να συμμετάσχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχει κηρύξει η ΑΔΔ. Γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό εστιάζουν στην προάσπιση της δημόσιας υγείας, κάνοντας λόγο για διάλυση νοσοκομείων, δομών του ΕΟΠΗ, κλείσιμο τμήματων και μονάδων εντατικών θεραπείας και απαιτούνται προσλήψεις προσωπικού, χρηματοδότηση του ΕΣΥ, κάλυψη των ασφαλιστικών, κατάργηση των πληρωμών των 5 ευρώ για εξέταση και 25 ευρώ για εισαγωγή στα νοσοκομεία.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία προγραμματίζει προσυγκέντρωση στις 10 το πρωί έξω από το Υπουργείο Υγείας. Συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση, μάλιστα της Τετάρτης, ανακοίνωσε και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών με τον πρόεδρό του, Γιώργο Πατούλη, και αναφέρει ότι η ζωή και η υγεία χωρίς χρήματα δεν γίνεται, σημειώνοντας ότι δεν θα γίνουμε συνένοχοι στην ανθρωποκτονική πολιτική κατά των ασθενών μας. Επίσης, επίσχυση παροχής υπηρεσιών υγείας από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υγείας ξεκινούν από την 5η 7 Νοεμβρίου και σε εβδομαδιαίες επαναλήψεις στα διαγνωστικά κέντρα, διεκδικώντας την αποπληρωμή των οφειλωμένων. Επισημαίνουν μάλιστα ότι για το τρέχον έτος έχουν πληρωθεί μόλις την προκαταβολή Μαρτίου και ταυτόχρονα εκκρεμεί η αποπληρωμή του μεγαλύτερου μέρους από τα παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη και η ακαθάριση του 2012 συνολικά αξίας 450 εκατομμυρίων ευρώ. Πολλά εκατομμύρια ευρώ, πολλά δισεκατομμύρια ευρώ ακούμε συνέχεια από το οικονομικό επιτολείο της χώρας, και σε αυτό το σημείο να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Η πλατφόρμα γενικών αγγελιών. Το εργαλείο κατασκευής ιστοσελίδων. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Εποφεληθείτε από τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε, καθώς εάν μέχρι τώρα δεν έχετε αποκτήσει δική σας ιστοσελίδα, τώρα πλέον μπορείτε, μέσω της πλατφόρμας Find4me.gr. Find4me.gr, η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoomla.gr. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στην τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Σώμα σας. Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε απουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline.
επιστρέψαμε. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση από την διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Κυριακή Τσανικίδη θα βρισκόμαστε κοντά σας για το επόμενο 20 λεπτό. Και να περάσουμε στην διεθνή επικαιρότητα. Στο φως λοιπόν η φωτογραφία του υπόπτου για την απαγωγή της μικρής Μαντλίν. Συνέχεια στο θρίλερ της απαγωγής της μικρής Βρετανίδας Μαντλίν Μακάν δίνει φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα με έναν ύποπτο που φέρεται να έχει άμεση σχέση με την υπόθεση. Ο εν λόγω στη φωτογραφία δημοσιεύθηκε από την Βρετανική Daily Mail και ο ύποπτος ονομάζεται Ευκλήδης Μοντέιρο. Ο εν λόγω άνδρας ήταν εργαζόμενος στο εστιατόριο του ξενοδοχείου Ocean Club της Πορτογαλίας, από όπου το 2007 η μικρή Μαντλίν εξαφανίστηκε κατά διάρκεια παραθέρησης με την οικογένειά της. Από την άρση του απορρίτου του κινητού του τηλέφωνου, παραδιαπιστώθηκε ότι ο ίδιος την ημέρα της απαγωγής βρισκόταν πολύ κοντά στο σημείο όπου απήχθη η μικρή Μαντλίν. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, πιθανώς να είχε ως κίνητρο την εκδίκηση, καθώς είχε απολυθεί. Ο άνδρας έχασε τη ζωή του το 2009 σε ηλικία 40 ετών, έπειτα από ατύχημα που είχε με τρακτέρ. Μακάρι λοιπόν να μπει φως στην υπόθεση της μικρής Μαντλίν, όπου αγνοείται από το 2009 και η οικογένειά της ακόμα και τώρα την ψάχνει και η Κυριακή θα συνεχίσει να την ψάχνει και να έχει ελπίδες για πολλά χρόνια ακόμα, γιατί ήταν το παιδί τους. Και να περάσουμε όμως στην δίκη του Μόρση, όπου αναβλήθηκε τελικά Κυριακή, έτσι. Αναβλήθηκε λοιπόν για τις 8 Ιανουαρίου του 2014 η δίκη του έκτοτου Ισλαμιστή Προέδρου της Αιγύπτου Μοχάμαντ Μόρση και των συγκατηγορούμενων του, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη φυλακή τώρα του Καΐρου. Δήλωσε πηγή των Αιγυπτιακών Υπηρεσιών Ασφαλείας. Κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, ο Μόρση δήλωσε ότι είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αιγύπτου και ότι αυτοί που πρέπει να δικαστούν είναι οι ηγέτες του στρατιωτικού πραξικοπήματος. Είμαι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αιγύπτου και αυτό το δικαστήριο είναι παράνομο, τόνισε ο Μόρση, ο οποίος κατηγορείται για υποκίνηση στην δολοφονία διαδηλωτών της αντιπολίτευσης. Και πάμε όμως, όπως βλέπουμε και στα πλάνα μας, να έχουμε λίγο ήχο να ακούσουμε τι δήλωσαν, τι είπανε. Είδαμε λοιπόν και το βίντεο από την δίκη του Μόρση, όπου αναβλήθηκε, όπως είπαμε, για τις 8 Ιανουαρίου του 2014. Και να αλλάξουμε λοιπόν θέμα και να πάμε στο θέατρο του Πειραιά, όπου ξεκινά τις θεατρικές του παραστάσεις με την Ιλιάδα Κυριακή. Με την Ιλιάδα λοιπόν, από τις 6 Νοεμβρίου, με την Ιλιάδα και με την ευχή να γεμίσει θεατές, ώστε να αποκτήσει ζωή και δημιουργία, φιλοδοξώντας να παίξει ρόλο στην πολιτιστική ζωή. Ποιος είναι σήμερα ο ήρωας και τι σημαίνει ο ηρωισμός, πόσο μπορεί να αντέξει κανείς την επερχόμενη απώλεια, γιατί η εμφύλια σύγκρουση αποδείχθηκε τόσο ελληνικό φαινόμενο, πόση καταστροφή και πόσο θυμό μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος. Μεγάλα ερωτήματα από ένα μυθικό έπος Νικολέτα, χωρίς νικητές και ετημένους. Η Ιλιάδα είναι το συγκλονιστικό έπος του Ομήρου, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις στο Εθνικό Θέατρο της πόλης του Άμστερνταμ, παρουσιάζεται από τις 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σε έναν τετράωρο σκηνικό μανωθώριο, ο Στάθης Λιβαδινός παρουσιάζει για πρώτη φορά στο σύγχρονο θέατρο ολόκληρη την Ιλιάδα του Ομήρου, αποτελώντας τη συνομιλία δύο γενεών, του αψί και θυμωμένου ήρωα Αχιλλέα και του σοφού πατέρα Πριάμου, μέσα από την οποία διερευνάται το πώς δύο γενιές μπορούν να συμφιλειωθούν έστω και για λίγο, καταλήγοντας στο ότι η οργή, η αγανάκτηση και ο θυμός είναι ένα μοντέλο ύπαρξη καταδικασμένο να τελειώσει στην κατανόηση και την συγχώρεση. Το αρχαιοληνικό έπος του Τροϊκού κύκλου είναι ένα έργο ασύγκριτης λογοτεχνικής δυναμικής. Είναι η απαρχή της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και η βάση της νεότερης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Αυτή η δύναμη και η αισθητική
οριμότητα μαγνητίζει εδώ και χρόνια το σκηνοθέτη Στάθη Λιβαθινό, ο οποίος ξεκίνησε με τους συνεργάτες του τις πρόβες πάνω στη βραβευμένη μετάφραση του Δημήτρη Μαρονίτη τον περασμένο Σεπτέμβριο για να παρουσιάσει τις 24 ραψοδίες της συγκλονιστικής Ιλιάδας σε αυτήν την παράσταση, από την οποία αναδύεται ολόκληρη η σύγχρονη Ελλάδα. Ήταν πολύ ωραίο. Εγώ θυμάμαι ότι όταν το κάνουμε στο γυμνάσιο, όταν κάνουμε αυτό το μάθημα στην πρώτη γυμνασίου, αν δεν κάνω λάθος, ήμουν κάτι ενθουσιασμένη με την ιστορία. Ναι. Πρώτη γυμνασίου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, όχι, πρώτη γυμνασίου ήταν. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Έχω την εντύπωση ότι στη δεύτερη γυμνασίου. Στην πρώτη γυμνασίου κάναμε τον Όμηρο. Όμηρο, έχεις δίκιο, Κυριακή. Στη δεύτερη γυμνασίου κάναμε την Ιλιάδα, λοιπόν. Πάμε όμως στο πλανητάριο που χθες έγινε 10 χρονών το πλανητάριο. Χθες Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου, το νέο ψηφιακό πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδιου, το μεγαλύτερο και από τα καλύτερα εξοπλισμένο μάλιστα ψηφιακό πλανητάριο σε Ευρώπη και Αμερική. Την ημέρα μάλιστα των γενεθλίων του παρουσίασε τη νέα επαιτειακή ψηφιακή παράσταση με τίτλο «Στα μονοπάτια των άστρων». Κάθε βράδυ, όταν ο ουρανός έχει ξαστεριά, τα πάντα μοιάζουν γαλήνια και ειρηνικά. Κι όμως το ότι βλέπουμε εκεί πάνω δεν είναι παρά μια καλωστημένη απάτη, γιατί στα μονοπάτια των άστρων του γαλαξία μας δεν θα βρούμε έναν ήρεμο και αναλύωτο κόσμο, αλλά αντίθετα τις συχνά βίαιες φυσικές διεργασίες μιας αέανας γένεσης και καταστροφής. Πραγματικά, χάρη στην πρόοδο της αστρονομικής έρευνας και της διαστημικής επιστήμης, χάρη στην εξέλιξη των οργάνων και εργαστηρίων που διαθέτουμε, οι θαυμαστοί παράξενοι κόσμοι του γαλαξία μας παρελάβουν μπροστά στα έκθαμβα μάτια μας. Εδώ πέρα βλέπουμε και το τρέιλερ από την παράσταση «Στα μονοπάτια των άστρων». Πόσες φορές έχεις πάει στο πλανητάριο, Κυριακή? Μία ολόκληρη φορά έχω πάει και... Εγώ πρέπει να πάω για τις 10 φορές. Ναι. Ναι. Είναι πολύ όμορφο να κάθεσαι και να βλέπεις, ας πούμε, τα άστρα, να νιώθεις ότι είσαι εκεί μέσα, σου έρχονται όλα πάνω από το κεφάλι σου. Ναι, και πρόκειται και μάλιστα για μια πάρα πολύ εντυπωσιακή ψηφιακή συμπαραγωγή του Ιδρύματος Ευγενίδιου, του Αμερικανικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας και της Evans και Sutherland. Πιστεύω ότι θα είναι μια πάρα πολύ εντυπωσιακή παράσταση. Καλά κάνουν τα σχολεία και διοργανώνουν συνέχεια τέτοιες εκδρομές στο πλανητάριο. Δηλαδή, μπορεί μια τάξη να πάει 2-3 φορές, ας πούμε, στο πλανητάριο. Ναι, και θυμάμαι όταν είχαμε πάει εμείς με το σχολείο τότε, είχαμε εντυπωσιαστεί όλοι πάρα πολύ. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και να αλλάξουμε θέμα. Σύνοδο Κηδιών. Ναι. Τι είναι αυτό, Κυριακή, και αρχίζει και με τρομάζει πρωινιάτικα? Είναι κάτι πολύ μακάβριο, θα έλεγα. Γιατί όλο είναι και περισσότεροι άνθρωποι, λοιπόν, που πεθαίνουν μόνοι. Εθελοντές στο κρατήδιο του Saarbrücken αποτιούν στους νεκρούς τον τελευταίο φόρο τιμής, Νικολέτα, αναπληρώνοντας την απουσία συγγενών και φίλων από νεκρόσιμη ακολουθία. Κανείς τους δεν γνώριζε προσωπικά τον νεκρό, ωστόσο αυτό δεν τους απέτρεψε να παρευρεθούν στο κεντρικό νεκροταφείο του Saarbrücken. Όλοι τους ήρθαν για να συνοδεύσουν εθελοντικά τον νεκρό στην τελευταία τους κατοικία. Σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε σε μια αξιοπρεπή και διαλέει ο 67χρονος Hans Heine, που ανήκει σε αυτή την ασυνήθιστη ομάδα εθελοντών, όπως εξηγεί βρίσκεται εκεί προκειμένου οι νεκροί, που ενδεχομένως ήταν μόνοι σε όλη τους τη ζωή, να μην είναι όμως μόνοι στην τελευταία τους διαδρομή. Στην τελευταία τους κατοικία. Τι να πω, εγώ αρχίζω και τα φοβάμαι αυτά που μου λες πρωί-πρωί τώρα, και είναι και η ώρα ούτε 11 ακόμα. Εντάξει, όμως είναι ιδιαίτερα θλιβερό το γεγονός ότι, ότι κάποιος μπορεί. Μόνοι. Ναι, και δεν έχει κάποιον να κλάψει, ας πούμε, γι' αυτό. Έτσι ακριβώς, μόνο η ιδέα είναι τρομακτική. Δυστυχώς όμως τα έχει η ζωή αυτά. Και θέλω να πάμε στον Ινδό Μουστακαλί με το μαμούθ μουστάκι. Δηλαδή το έπαιζε άντρας, ας πούμε, έλεγε στους άλλους ότι έχω μουστάκι. Όχι. Έχει ένα πάρα πολύ τεράστιο μουστάκι. Φαίνεται πως η σχέση του με το ξύρισμα Νικολέτα δεν είναι και καθόλου καλή. Προτιμά τα γένια του και το μακρύ του μουστάκι. Πόσο όμως μακρύ είναι το ερώτημα? Μετά από 42 ολόκληρα χρόνια, ο ίδιος ο Ινδός Ραμ Σινγκ Λάουχαν κατάφερε να το μακρύνει φτάνοντας το στα 4,25 μέτρα. Ο Χριστός και η Παναγία.
Πλέον έχει το μοναδικό προνόμιο να έχει το μεγαλύτερο μουστάκι του κόσμου, όπως ο ίδιος παραδέχεται. Για να το περιποιηθεί θέλει τουλάχιστον 1-2 ώρο την ημέρα, ενώ η γυναίκα του, η Άσα, εμφανίζεται δυσαρεστημένη εξαιτίας της αργοπορίας που δείχνει ο σύζυγός της κάθε φορά που πρέπει να ετοιμαστεί για να βγουν έξω. Και λογικό νομίζω. Την καημένη τη γυναίκα. Μάλιστα, ο λόγο κυρίως έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες του Bollywood, καθώς και το 1983 έπαιξε με τον James Bond στην ταινία «Οκτάπουση». Μεγαλώνοντας ένα μουστάκι είναι σαν να φροντίζεις ένα μωρό, ενός δήλωσε σχετικά ο Ινδός στο BBC, επισημαίνοντας ότι το μουστάκι είναι σύμβολο υπερηφάνειας και σεβασμού. Συγγνώμη που σε διακόπτω, είδαμε φωτογραφίες πώς ήταν μικρό το μουστάκι, πώς άρχισε και μεγάλωνε και σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Το έχει σε όλα τα στάδια το μουστάκι. Αυτό τι είναι, πήρε και βραβείο για το μεγαλύτερο μουστάκι. Η σύζυγός του μάλιστα χρειάζεται κάποιο χρόνο για να συνηθίσει στην ιδέα του. Χρειάζεται πολύ χρόνο για να ετοιμαστεί και όταν βγούμε έξω όλοι τον κοιτούν. Αμέσως γίνεται το επίκεντρο του κόσμου και είναι και λογικό να γίνει το επίκεντρο. Συγγνώμη, του κόσμου. Συγγνώμη, Τζίβα το έχει κάνει το μουστάκι. Έχει κάνει μια τεράστια πλεξούδα προφανώς. Α, μάλιστα. Τι να πούμε, αν εκείνος μπορεί να το κρατήσει και τον ευχαριστεί και του αρέσει αυτή η εικόνα. Εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτα, Κυριακή, έτσι δεν είναι? Ναι. Και να παραμείνουμε λοιπόν στα μαλλιά και στα extension που βάζουν οι γυναίκες, που όμως δυστυχώς... Δεν ξέρουνε τι κρύβουνε τα extension από πίσω, τι συνέπειες. Από τι λοιπόν κινδυνεύουν οι γυναίκες που τα φοράνε, Νικολέτα. Πόσες φορές όμως δεν θαυμάζουμε την υπέροχη κόμη των γυναικών αυτών που έχουν μακριά μαλλιά, αλλά δεν είμαστε σίγουρες για το αν είναι φυσικά ή όχι. Και σε κάποιες γυναίκες έχω παρατηρήσει, ενώ ξέρω ας πούμε ότι έχουν extension στα μαλλιά τους, τα οποία είναι τελείως φυσικά και δεν φαίνονται καθόλου. Ναι, αυτό βέβαια είναι πολύ θετικό, αλλά πολλές φορές φαίνονται τα extension και πρόσφατες μάλιστα έρευνες έδειξαν ότι τα extension μπορεί να χαρίζουν μια παραπάνω μορφιά στις γυναίκες, αλλά είναι επικίνδυνα και όσες τα φοράνε διατρέχουν τον κίνδυνο. Τι ακριβώς όμως, στη Βρετανία έχει ξεσηκωθεί θύελλα διαμαρτυριών από ειδικούς επιστήμονες, από γιατρούς και δερματολόγους που τονίζουν ότι οι γυναίκες που φοράνε extension μπορεί να υπάρχει περίπτωση και να καταστρέψουν εντελώς τα μαλλιά τους. Τα extensions στηρίζονται πάνω στα πραγματικά μαλλιά, προκαλούν φλεγμονή στους θύλακες της τρίχας και μακροπρόθεσμα μπορεί να αρχίσουν να εμφανίζουν τριχόπτωση, η οποία μπορεί μάλιστα να φτάσει και τη φαλάκρα, Νικολέτα. Μη μου το λες εμένα, γιατί εγώ δεν έχω extension, δεν έχω να φοβάμαι κάτι. Ναι, αλλά μπορείς να ενημερώσεις κάποια. Φυσικά, έχω φίλες οι οποίες έχουν extension. Να σου πω κάτι, υπάρχουν περιποιήσεις extension, το οποίο δεν, δηλαδή, πιστεύω ότι παίζει ρόλο και στην κομμότρια που σου βάζει τα extension. Και στην κομμότρια και... Δηλαδή την τεχνική που ακολουθεί μια κομμότρια για να σου βάλει τα extension. Ναι, αλλά η δερματολόγος Μάιλιν Σέρλακ και πρόεδρος μάλιστα του Ινστιτούτου Τριχολογίας στη Βρετανία είναι κατηγορηματική σχετικά με αυτό. Η τριχόπτωση, λέει, λόγω της παρατεταμένης χρήσης των extension συχνά προσβάλλει την γραμμή των μαλλιών ακριβώς πάνω από το μέτωπο, καθώς και τα σημεία πάνω από τα αυτιά, όπου τα μαλλιά συνήθως είναι πιο αδύναμα και στα οποία συνήθως στηρίζονται τα extension. Στη Βρετανική Επιθεώρηση Δερματολογίας δημοσιεύτηκε επίσης και κοινή έρευνα δερματολόγων από τις Ηνωμένες Πολιτείες των Αμερικής και την Ιταλία, των πανεπιστημιών στο Μαϊάμι και της Μπολόνια, που είπαν τα πράγματα με το όνομά τους. Δηλαδή, η παρατεταμένη χρήση των extension μπορεί να οδηγήσει μέχρι και στην ολική απώλεια των φυσιολογικών μαλλιών. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν μάλιστα ότι σε γυναίκες που χρησιμοποιούν extension, ότι αν και φαινομενικά οι τρίχες τους μπορεί να μοιάζουν να μην έχουν πρόβλημα, στη βάση του στο θύλακα υπάρχουν μεγάλες βλάβες που συχνά είναι και ανεπανόρθωτες. Αν και είμαι της άποψης ότι καλύτερα να έχω κοντά μαλλιά από το να έχω μαλλιά τα οποία να φαίνονται ψεύτικα, υπάρχουν όμως γυναίκες που νιώθουν ωραία με αυτό και δεν έχει κανείς το δικαίωμα να τους στερεί αυτό το δικαίωμα, έτσι δεν είναι, Κυριακή? Έτσι είναι, αλλά εφόσον υπάρχει πρόβλημα σχετικά με αυτό, δηλαδή μπορεί να προκληθεί και τριχόπτωση, καλό είναι να μην τα βάζουμε. Ξέρεις τώρα, διαβάζω το επόμενο σου θέμα και σκέφτομαι τον εαυτό μου. Ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να τρέχουν με τα κόνια. Έτσι ακριβώς, γιατί εγώ οποιαδήποτε ώρα και να ξυπνήσω και αν έχω ξυπνήσει 2 ώρες πριν φύγω στη δουλειά μου, δύο ώρες πριν φύγω δηλαδή στη δουλειά μου, πάντα θα φύγω το τελευταίο 5 λεπτό. Και θα τρέχω σαν την Παλαβή για να προλάβω το
ένα μέσο που με ενδιαφέρει. Πολύ κακό. Πολύ κακό, Κυριακή. Και τώρα θα μου πεις και γιατί είναι πολύ κακό. Είναι πάρα πολύ κακό, γιατί μια τρεχάλα για να μπούμε λοιπόν στο μετρό. Καλή ώρα. Ή για να περάσουμε το δρόμο. Είναι συνηθισμένη στις γυναίκες που φοράνε τα κούνια. Όμως έχει αποδειχθεί ολέθρια και τα γόνατά τους σύμφωνα με μια νέα μελέτη. Έδειξε λοιπόν η μελέτη ότι όσες γυναίκες αναγκάζονται να τρέχουν συστηματικά φορώντας παπούτσια με τα κούνια 7 εκατοστά ή περισσότερα, ασκούν αφύσικες πιέσεις στα γόνατά τους, οι οποίες ανοίγουν το δρόμο για αρθρίτιδα αργότερα στη ζωή. Αφύσικες πιέσεις επίσης ασκούνται και στα ισχύα τους, ενώ ούτε οι αστράγαλοι τη γλιτώνουν. Η μελέτη έδειξε ότι τα ψηλά τακούνια μειώνεται, με τα ψηλά τακούνια μειώνεται η κίνηση των αστραγάλων κατά το τρέξιμο. Γεγονός που αυξάνει και το κίνδυνο του διαστρέμματος. Πόσες είναι οι γυναίκες που την παθαίνουν με αυτό, έτσι. Να γυρίσει το πόδι τους σε μια τρεχάλα, ας πούμε. Ή να κατεβαίνουν τη σκάλα και να πάθουν διάστρεμα. Και σπάς και το τακούνι. Ναι. Και πάει και το φαντάζομαι να είναι και ακριβό το τακούνι, και διάστρεμα και ακριβό το τακούνι. Όλα μαζί. Να πούμε μάλιστα ότι όσο πιο ψηλά είναι τα τακούνια, τόσο πιο πολύ και αυξάνεται ο κίνδυνος του διαστρέμματος της ποδοκνημικής άρθρωσης, όπως γράφουν στη Διεθνή Επιθεώρηση Βιοιατρικής Μηχανικής και Τεχνολογίας. Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Νίγμο στην Κίνα, που πραγματοποίησαν τη μελέτη αυτή, σημειώνουν στο άρθρο τους ότι ούτως ή άλλως η καθημερινή χρήση ψηλών τακουνιών αποτελεί παράγοντα κινδύνου για οστεοαρθρίτιδα των γονάτων. Δεν μου αρέσουν τα ψηλά τακούνια. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Και επίσης έχω να κάνω μία δήλωση ότι υπάρχουν γυναίκες που τα φοράνε τα ψηλά τακούνια αλλά δεν μπορούν να τα περπατήσουν. Αλλά συνεχίζουν και επιμένουν να τα φοράνε. Ενώ και κάποιες άλλες που πετάνε, έτσι. Είναι σαν να φοράνε φλατ με το ψιλοτάκουνο. Νομίζω είναι θέμα συνήθειας. Είναι να το έχεις και είναι και να το συνηθίζεις. Δηλαδή, όταν πρωτοφοράς τα κούνια, είναι λογικό να μην... Να βάζεις βιβλία στο κεφάλι, να κάνεις πρόβες. Θυμάσαι που βλέπουμε στη τηλεοράση που βάζουμε βιβλία στις παλιές ταινίες. Έτσι ακριβώς. Μάλιστα, να πούμε ότι η μελέτη αυτή, η Νικολέτα, διεξήχθη σε εθελόντριες ηλικίας 21-25 ετών που χρησιμοποίησαν τακούνια τριών ειδών. Υποδήματα σχεδόν ίσια, με μέτρια τακούνια και με ψηλά τακούνια. Οι εθελόντριες μάλιστα υποβλήθηκαν σε μετρήσεις των κινήσεων, σε ισχύα, αστραγάλους και γόνατα, την ώρα που περπατούσαν και όταν έτρεχαν. Αν και η μελέτη όμως διεξήχθη σε μικρό αριθμό νεαρών εθελοντριών και σε εργαστήριο, οι ερευνητές λένε πως τα ευρήματά τους ισχύουν για όλες τις γυναίκες. Επιπλέον, οι δυνητικές βλάβες θα είναι πολύ μεγαλύτερες όταν τρέχει μια γυναίκα με τακούνια σε ανώμαλο έδαφος, όπως η άσφαλτος και τα πεζοδρόμια. Υπολογίζεται ότι 9 στις 10 χρήστριες παπουτσιών με ψηλά τακούνια αναπτύσσουν διάφορα προβλήματα στα πόδια τους εξαιτίας τους. Τα οποία μάλιστα επιλέγουν να αγνοούν για να μην αποχωριστούν τα αγαπημένα τους υποδήματα. Μάλιστα, λοιπόν, μάθαμε και τι μπορεί να σου κάνει ένα ψηλό τάκουνο αν δεν μπορείς να το περπατήσεις, ακόμα και αν τρέχεις. Αν τρέχεις, έτσι ακριβώς. Και να πάμε σε ένα άλλο θέμα, Κυριακή, που το βλέπω και χαμογελάω, μπορώ να σου πω, καθώς οι δουλειές στο σπίτι, από ό,τι θα μας πεις και τώρα, χαρίζουν χρόνια στη ζωή. Ναι, Νικολέτα, γιατί η φροντίδα του κήπου... Καλά, κήπο δεν έχω, αλλά γενικότερα μου αρέσει να ασχολούμαι με το σπίτι. Όπως και να έχει, η κάθε επιδιόρθρωση που μπορείς να κάνεις στο σπίτι μπορεί να προσθέσει χρόνια στη ζωή, αναφέρουν επιστήμονες από τη Σουηδία. Η μελέτη όμως, στη μελέτη αυτή, που πραγματοποίησαν με 4.232 εθελοντές, ηλικίας άνω των 60 όμως ετών, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως όσοι διέθεταν καθημερινά χρόνο σε βαριές δουλειές, όπως επιδιορθώρωση του αυτοκινήτου και του σπιτιού ή το κούρεμα του γρασιδιού, διέτρεχαν πολύ μειωμένο κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικό. Το ίδιο ίσχυε όμως και για όσους ασχολούνταν με δραστηριότητες, όπως το μάζεμα χόρτων ή το κυνήγι, ενώ κάποια προστασία παρήχαν ακόμα και οι ελαφριές δουλειές του σπιτιού. Όπως μάλιστα εξηγούν Νικολέτα στη Βρετανική Επιθεώρηση Αθλητιατρικής, οι ηλικιωμένοι έχουν την τάση να περνάνε πολλές ώρες καθισμένοι μπροστά στην τηλεόραση και καθώς μεγαλώνουν αφιερώνουν όλο ένα και λιγότερο χρόνο σε κινητικές ασχολίες. Έχοντας αυτό κατά νου, αποφάσισαν να συγκρίνουν την καθιστική ζωή και τις κάθε είδους φυσικές δραστηριότητες με τη συχνότητα εμφραγμάτων και των εγκεφαλικών, καθώς
και τη θνησιμότητα από κάθε αιτία. Οι ερευνητές από το νοσοκομείο του Πανεπιστήμιου Καρολίνκα στη Στοκχόλμη παρακολούθησαν επί 12 χρόνια την πορεία της υγείας των εθελοντών τους, διαπιστώνοντας πως μεταξύ όσων καθημερινά έκαναν βαριές χειρονακτικές εργασίες, ο κίνδυνος εμφράγματος και εγκεφαλικού ήταν κατά 27% μειωμένος, ενώ ο κίνδυνος θανάτου από κάθε αιτία κατά 30%. Μειώσεις των κινδύνων παρατηρήθηκαν όμως και με τις πιο ελαφριές δουλειές, αν και ήταν χαμηλότερες. Σε κάθε περίπτωση όμως τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι γενικώς η δραστηριότητα καθημερινή, η δραστήρια καθημερινή ζωή ασκεί ωφέλιμες επιδράσεις στην καρδιαγγειακή υγεία και τη μακροζωία των ηλικιωμένων, όπως σημειώνουν οι ερευνητές στο άρθρο τους αυτό. Και προσθέτουν μάλιστα ότι ως φαίνεται η πολύ ωραία ακινησία επιφέρει αλλαγές στον οργανισμό, όπως η μείωση του μεταβολικού ρυθμού και οι ορμονικές μεταβολές στους μυϊκούς ιστούς που επιβαρύνουν σημαντικά τη γενική υγεία. Επομένως λοιπόν, να προσπαθούμε να κάνουμε κάποιες χειρονακτικές δουλειές, γιατί είναι πολύ σημαντικό για την υγεία μας και μειώνει τον κίνδυνο, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα. Πολύ σημαντικές μελέτες αυτές, και κύριε Τσανικίδη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά τον διαγωνισμό μας που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή. Δηλαδή την Παρασκευή θα πούμε τις νικήτριες ή και τους νικητές ακόμα. Μπορείτε λοιπόν να κερδίσετε ένα manicure pedicure από την D-Nails. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο πρώτη ανάρτηση papakizoungla.gr. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Facebook στο www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση και φυσικά με τον παραδοσιακό τρόπο επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε στο 211-55-50-500. Εμείς θα είμαστε εδώ καθημερινά να ακούμε, εκτός από την κλήρωση, να ακούμε το οτιδήποτε εσείς θέλετε να μας πείτε. Και μην ξεχνάτε τα βίντεο της ημέρας. Όπως είπαμε, κάπου εδώ φτάσαμε στον τέλος. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου, από την Κυριακή Τσανικίδη και την Έλενα τη Θεοδόρου, που δεν μπορούσε να είναι εδώ σήμερα να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Ακολουθεί η εκπομπή του Κώστα Πετινάκη, ένας τρελός κόσμος. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλημέρα.